μ' ακούς? Τι φωνάζεις, καλέ? Ποιος ήταν? Α, κανείς. Κάποιος που ήρθε για μαλλί και από ό,τι φαίνεται έφυγε κουρεμένος. Μου φάνηκε σαν άκουσα τη φωνή εκείνη του νέου που ήρθε για το σπίτι. Α, ναι. Ήταν ένας από αυτούς δύο. Αλλά ξέρετε τίποτα εσείς. Ούλα μπροστά στα μάτια σας γίνεται και πέρα βρέχει. Εγώ νιώφερτο στην Αθήνα τα δαούλα σε μια μέρα. Άντε το. Απ! Δε το λέω! Να κι άλλο. Αυτός είναι της όρος Βιρτζινίας. Όλος ήταν της όρος Πινελόπης. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι σας έπιασε μεθυσμένοι είστε. Ε, όχι και πολύ, αλλά ξέρετε τι λένε. Όταν λείπει γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Α, ως τελείπουν. Ούλοι. Ως και η σώρα Βιρτζινία. Τόσο το καλύτερο. Ήθελα να ρίξω μια ματιά στα δύο δωμάτια. Μα δεν άκουσες τι είπα. Λείπει η σώρα Βιρτζινία. Και τι θες να πεις με αυτό, ε? Θέλω να πω ότι μου δώσα ένα γράμμα να σου δώσω. Α, δώστε μου. Κατερίνα, σου δώσα τίποτα? Όχι, όχι, εμένα τίποτα. Ω συμφορά μου. Ω συμφορία μου. Ω, θα με σκοτώσει, αρχοντοπούλα. Το έδωσα το αλουνού που ήρθε πριν. Πιανού, βρε, μίλα. Αυτού, αυτού, του. Πιανού! Του Τάκη Γεωργίου Μαρουλίδη. Α, καλά, αυτού νου. Και γιατί δεν μου το λες τόση ώρα? Μην είναι κανένας παγιάνθρωπος και κάνει ρεντίκολο την αρχοντοπούλα. Τι λες εκεί? Ο Τάκης Γεωργίου Μαρουλίδης. Το καλύτερο παιδί της Αθήνας, βρε. Πες το μου να ησυχάσω. Και τι άνθρωπος είναι? Άνθρωπος. Μα να τροφεί την οικογένεια. Και τι δουλειά κάνει? Τι δουλειά θες να κάνει? Ένα εκατομμύριο είχε ο πατέρας στην τράπεζα. Πάλι καλά, δεν χρειάζεται να μάθω τίποτα άλλο. Τώρα, Χάριλα Ευαγενίδη, αντίο. Τι έπαθες? Εγώ τι έπαθα? Εσύ τι έπαθες? Πίστεψε τα αλήθεια ότι η σώρα Βιρτζινία μου έδωσε γράμμα να σου δώσω. Ρε, εσύ με κορόιδεψες! Οπ! Ήρεμα, μια κίνηση να κάνεις, μέσα είναι το αφεντικό μου. Δούλος είσαι και σου μιλά, βρε, μια ώρα! Ανάχαδες παλιό καμαριέρι! Καμαριέρι σε εγώ, επιστάτης, μωρέ, επιστάτης! Και τώρα? Τώρα προσωπικά γλιτώσαμε τις βίζες και το διόντε. Τα υπόλοιπα, ας τα πάνω μου. Εγώ τώρα πάω να γράψω ένα γράμμα της μάνας μου που είναι στη Ζάκυνθο.
Έλενα, οι κυρίες είναι έξω. Δεν ξέρω, ο Νιόνιος. Πού πήγαν, θα αργήσουν. Δεν ξέρω, ο Νιόνιος. Καλά, τι ετοιμάζετε για απόψε, είναι έτοιμο το φαγητό. Δεν ξέρω, ο Νιόνιος. Όλα ο Νιόνιος, όλο ο Νιόνιος και ο Νιόνιος. Μα όλα ο Νιόνιος τα κάνει πια. Καλησπέρα, μπαμπά. Καλησπέρα, μπαμπάκα. Καλώς τες. Πού είσαστε? Είχαμε πάει να πάρουμε τη γιαγιά. Λες να ήρθαν την ώρα που λείπαμε. Δεν ξέρω. Πήγαινε ρώτα του μπαμπά. Μπαμπά, ήρθε κανείς εδώ όσο λείπαμε. Κανείς. Όσο ήμουν εδώ, κανείς. Για νωρίτερα, δεν γνωρίζω. Ρωτήστε τον Νιόνιο. Μα καλά. Ακόμα εδώ είστε. Πηγαίνετε να μελετήσετε κι αν όσο την ώρα του φαγητού. Με ζαλίσατε. Πάω μέσα. Έχω δουλειά. Μπα, εδώ είσαι Νιόνιος, σε ήθελα. Εγώ, αρχοντοπούλα μου, δεν έχω μυστικά ποσά. Έγραψα ένα γράμμα της κυρίας μου, της μάνας μου, παραπεί. Και επειδή κάψερη δεν ξέρει γράμματα, θα βάλει να τους το διαβάζει εκείνο το ξαδερφάκι, το δασκαλάκι. Το αφημερώ. Εγώ το λείπω, τώρα ντρέπομαι. Α, κατάλαβα. Θέλεις τώρα να σου διορθώσω τα αρθογραφικά λάθη. Ναι, σκι. Βάλ του εδώ καμιά ψηλή, καμιά οξία, να μου νοστιμήσει λίγο, ξέρεις. Για να μην σε κοροϊδέψει, αφημερών. Μπράβο. Σεβαστή και αγαπητή μου. Μα βάλει και κανένα είδα καημένε, όχι όλα γιώτα. Μάνα, είσαι πεσπομένη, οξία θέλει. Δεν βαριέσαι. Είναι εκεί που πρέπει. Λέει μάνα. Εκεί ένα ψαλίδι να το βάζει αυτινού πάνω από το άρφα και ένα κουτάλι, το ίδιο θα έκανε. Τι λέει εδώ, ταξίδι. Ναι, και ταξίδι. Μα πώς το έγραψες έτσι. Δες εδώ, Πινελόπη. Ένα τα, ένα ξύ και ένα δέλτα. Φωνή είναι τίποτα. Αφού λέει ένα τα, ένα ξύ και ένα δέλτα. Τι άλλο μπορεί να λέει παρά ταξίδι. Τι μπορεί να λέει μακαρούνια. Νόστιμο κι αυτό. Άντε κάνε τη δουλειά σου τώρα. Ορίστε, τελείωσα. Εγίνη και ο παπάς διάκος. Ήθελα, βρε Νιόνιο, να σε ρωτήσω. Εκείνοι οι νέοι που θέλουν το σπίτι, ήρθαν σήμερα το απόγευμα. Τι ώρα, Πενελόπη, δεν την ενδιαφέρει. Μα βέβαια για το σπίτι. Λοιπόν, να ξέρετε και οι δυο σας ότι ήρθανε. Θα το πιάσουν το σπίτι. Θα το πιάσουν. Πείτε πώς το πιάσανε. Τελειωμένα πράγματα. Φινίταλα μουσικά. Μα ποιος από τους δύο. Και οι δύο. Πώς γίνεται και οι δύο. Γίνεται. Βλέπεις. Ήρθαν, το είδαν, τους άρεσε πολύ και θα το πιάσουν και οι δύο. Παρακαλώ. Μάλιστα, εδώ είναι. Μπαμπά, ελάτε, σας ζητούν από την εισαγγελία. Μάλιστα, κύριε εισαγγελέ. Αύριο θα το φέρω κιόλας. Ναι, ναι. Γεια σας. Καλέ, τι είναι αυτό. Τηλέφωνο. Δεν ξέρεις το τηλέφωνο. Όχι, που να χαρείς. Μια μηχανή, μιλάς από εδώ και ακούγεις όπου θέλεις. Μα... Ακούς, Πινελόπη, ο Νιόνιος δεν ξέρει το τηλέφωνο. Μα καλά, βρε Νιόνιο. Αλήθεια, δεν ξέρεις το τηλέφωνο. Μα τον Άγιο Διονύσιο. Από αυτό δεν θα έχετε βέβαια, Σιζάκυνθο. Όχι, που να χαρείς. Φωνόγραφο, ναι. Κινηματογράφο, ναι. Σεισμογράφο, εξορκισμένος. Να, ναι, ναι. Άτμο μηχανή, ραυτό μηχανή. Αλλά από αυτό όχι. Μα πώς είναι. Μπορείς να μιλήσεις από εδώ σε όλη την Αθήνα. Μπορώ, αφέντη μου, να μιλήσω στη μάνα μου που είναι στη Ζάκυνθο. Αμέ, πετάξε μόνο να μου φέρεις τα γυαλιά μου το γραφείο. Έφτασα! Τώρα. Τραβήτη τα πάνω. Ναι, κέντρον, μάλιστα. Με συνδέεται με 254. 254, τάση εσύ είσαι. Άκου μια φάρσα. Ο Νιόνιος έμαθε τι είναι το τηλέφωνο και μου γυρεύει να μιλήσει με τη μάνα του στη Ζάκυνθο. Πάρε λοιπόν και κάνε τη μάνα του. Πες του ό,τι θέλεις. Αφήτη μου, πού είναι τα γυαλιά σου, δεν τα βρήκα. Α, καημένε, εδώ τα είχα τόση ώρα. Πάρε τώρα να μιλήσει τη μάνα σου. Μα τι να πω. Έλα, καημένε, μην τα χάνεις. Μάνα σου είναι. Από εδώ θα ακούς και από εδώ θα μιλάς. Ναι, ο Θάμα μου μιλάει. Ναι, εγώ είμαι. Καλά περνάω. Στο σπίτι της χιορτετέλη μου. Μα τι γίνεται εδώ. Μιλάει με τη μάνα του Σιζάκυνθο. Και ποιος το παντά. Έχω συνεννοηθεί με τον Τάση. Καλέ! Μούφα ήταν με κογιονάρδι το σύνορα. Α, καημένε Νιόνιο, κάνεις και τον έξυπνο. Και όλο του Λεβάντη σε είδα. Μα δεν ήξερα. Τώρα πάει. Την έπαθες. Για κάτι που δεν ήξερα, ο οποίο γραμματισμένος, ο οποίο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, θα την πάθουν για κάτι που δεν ήξερα. Τζόγουλα μου, δίκιο δεν έχω. Την έπαθες. Εσύ, ψυχούλα μου. Την έπαθες. Μίλε, μωρή Κατερίνα, καλά δεν λέω. Την έπαθες. Πολύ καλά. Την έπαθα. Φωνή λαού, φωνή κυρίου. Ελάτε να στρώσουμε το τραπέζι. Φτώχεια, αφέντη, φτώχεια.
Αλήθεια, ποιος είναι ο πλουσιότερος τεραστιζάκι του? Ο Κοραλένιος, αφέντη. Ακόμα? Ακόμα. Και δεν του φτάνει κι αυτό. Έκανε τώρα μια καινούργια βεντσιόνα. Εφεύρεση, τι εφεύρεση? Ξίδια. Ταξίδια. Όχι ταξίδια, βρε, ξίδια. Παίρνει το ξίδι και το κάνει κρασί. Μα πώς? Δεν ξέρω. Αλλά λένε πως περιεργάζεται το αλάτι. Ξέρετε γιατί κόμει το ρωσολάτι είναι γλυκιά? Ξίδι και αλάτι. Ο Παστρουμάς, ξίδι και αλάτι. Αλήθεια? Ναι, το δοκίμασα κι εγώ σπίτι μου. Έριξα μια πρέζα αλάτι σε μια σταλαξίδι. Μα αυτό είναι εύκολο να το δοκιμάσουμε. Έλα, βάλε. Βλέπεις πως σε κιαρίδι είσαι τώρα. Είναι καλό. Μαλιά, για τι είναι αυτό? Το τηλέφωνο, αφέντη, το τηλέφωνο. Προχωρά αλλάζουν, οι χιάντες σκαμπάζουν, που θέλει καλά καλά. Κι όποιον συναντήσεις, είναι να μπορείς, τέτοια λόγια σου μιλούν. Ο μη μαγδόντος είστε καλά, oh how do you do, my dear. Καθένας τώρα έτσι μιλά, oh how do you do, my dear. Κι ακούς στον δρόμο όλα τα φιλικά να συζητούνε. Με δυο λέξεις ξένες που μιλούν. Λένε πως έχουν ζήσει χρόνια στο Παρίσι κι όλα γαλλικά πουλούν. Αλλάξαν οι τρόποι, γίναμε Ευρώπη, ξένοι όλοι να φαίνονται ζητούν. Και τους μένει διάθες σαν αριστοκράτες, τους ακούς να χαιρετούν. Εδώ είναι, έλα πάνω. Θέλω τον ίδιο. Εγώ μου ίδιος. Α, εκείνοι οι κύριοι που ξέρεις. Α, μου είπανε πως είναι εκεί που ξέρεις. Ναι, ναι. Και μου δώσανε να σου δώσω αυτά τα δύο γράμματα. Α, φανταστικά. Ωραία, πες να έχουν τον στο παρεθύρι. Τι παρεθύρι? Πες, αυτά θα ξέρουνε. Πολύ καλά. Σε πληρώσανε? Όχι, τώρα που θα πάω θα με πληρώσουν. Πες από μένα, το σιόρ Νιόνιο. Καλά, καλά. Μπράβο Νιόνιο, μπράβο Νιόνιο. Βρήμα πήγες. Τώρα θα γυρίσουν και έρχονται πουλες από το δύο. Τετέλη, Ρεζαλία, πού είστε? Τι συμβαίνει? Εδώ είναι οι θυγατέρες σας, καμαρώστε τις. Αμελέτητες πάλι σήμερα και δύο. Ο κύριος Βελούδιος και ο κύριος Νάζος όλο παράπονα ότι δεν μελετούν. Μεθαύριο στις εξετάσεις θα γίνουν ρεζίλοι. Γιατί κύριες μου δεν διαβάζετε? Να πάτε αμέσως να διαβάσετε. Και το βράδυ δεν έχει φρούτο. Τιμωρία! Μα καλά, τι τις νοιάζει τώρα αυτές για το φρούτο? Ξύλο ήθελαν. Ξύλο λαντρεύουμε τον πόη τους. Κάτι έχουν αυτές. Εγώ ξέρω. Τι ξέρεις πάλι εσύ? Είναι ενωμοράτες και οι δύο. Ρωτευμένες? Ναι, και όπως το λες. Λέγε λοιπόν. Αυτοί οι δύο που έρχονται κάθε τρεις και λίγο τάχα μου να δουν το σπίτι. Μπα, μωρέ, καλά τους εποπτεύθηκα εγώ. Γιατί δεν το λέγατε νωρίτερα να τους πετάξουμε έξω με τις κλωτσιές? Ήθελα να βεβαιωθώ πρώτα. Μα ποιοι είναι επιτέλους αυτοί? Πώς λέγονται, έμαθες? Γιατί με πέρασες?
Ο ένας είναι ο επιλεγόμενος Χαρίλαος Βαγενίδης και ο άλλος είναι ο Τάκης Γεωργίου Μαρουλίδης. Γιος αυτού του πλουσίου του Μαρουλίδη. Ναι, σκε. Και τον άλλο, μην το περάσετε κανέναν για πεταματό. Είναι καλό παιδί με στάδιο και μέλο. Και άντρας. Γιατί ο άλλος τι είναι, γυναίκα. Όχι πάνω από γυναίκα, αλλά είναι πιο σημαζεμένο παιδί, άβγαρτο. Όμως έχει όβολα. Ας είναι. Δεν έκανες καλά πάντως που τους πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Θα έκανα εγώ τέτοια κουτσουκέλα, φέντη μου. Παίρνω τον ένα, ναι, τον εμπαλιγάρω. Παίρνω τον άλλο, ναι, τον εμπαλιγάρω. Πιάνω τον πατέρα του ενού, τον εμπαλιγάρω. Πιάνω τη μητέρα του αλλού, τη μιλάω όπως πρέπει. Και την εμπαλιγάρεις. Μα παίζουμε. Πάρε και διάβασα αυτά τώρα. Καλέ, αυτοί θέλουνε γάμο. Ετζά, τι θες να ζητά ένα διαζύγιο. Τόμο αγαπάνε τα παλικάρια τις κοπέλες. Και οι κοπέλες αγαπάνε τα παλικάρια. Και οι γονείς τους εγκρίνουν. Τι να κάνω από το να τις γυρέψουν. Νιόνιο, είσαι φοβερός. Ευχαριστώ. Και τώρα εγώ εφηνήρισα. Μα τι κάνεις εκεί. Τίποτα, τεινάζω κάτι από το χέρι μου. Κοπιάστε, κοπιάστε, μην τρέπεστε. Καλέ, τους φέρνει. Ελάτε, κοπιάστε. Αυτός είναι ο Τσισόρας Βιρτζινίας. Και αυτός ο Τσισόρας Πινελόπης. Ο Σιόρ Πάρεσας και η Σιόρα Μάρεσας. Και η Κυρίουλα. Τι είναι, καλέ. Μην τρέπεστε, εδώ πέρα είναι. Ελάτε. Μπράβο, πιτσουνάκια μου. Νομίζω πως δεν έχετε ανάγκη από συστάσεις. Τι. Φανταστικά. Πάμε στη σάλα. Ας πάμε στη σάλα. Εγώ, αφέντη μου, αύριο θα φύγω. Γιατί, βρε Νιόνιο, δεν σου αρέσει η Αθήνα. Καλή και άξια Αθήνα, να σας χαρίζω να την έχετε και χάρη σας. Εγώ θέλω τζακινθούλα μου. Α, κατάλαβα, κακομοίρη. Νοστάλγιες στην πατρίδα σου. Δεν μπορώ, αφέντη, δεν μπορώ. Ούλα στον Άρον εδώ μέσα. Οι ψαλτάδες, οι πουλιτάδες, τα σκυλιά, τα μωρά, ούλα στον Άρον, δεν μπορώ. Καλέ δεν ακούτε, ο Νιόνιος θέλει να φύγει. Άστους κι έχουν πιο σημαντικές δουλειές, σκοτίστηκαν για μένα. Όχι Νιόνιο, τώρα που σ' αγαπάμε ξεφέρουμε όλοι. Και θα γυρίσεις πάλι πίσω στη φτώχεια. Μη σε νοιάζει, θα πάω στη φαβρίκα τοξιδιών του Κοραλένιου που με ζητάει. Άμε η Κούνια, η Κούνια καημένε. Α, εξαστόχησα τους σεισμούς. Άμε για τους σεισμούς δεν έφυγες. Δίκιο έχεις. Κακή ψυχρή ξενιτιά, αλλά δεν κουνιέται. Κάτσε τώρα, καημένε. Πού θα βρεις χειρότερα. Σεισμός. 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 Βαγγελίστε μου! Έλα, Νιόνιο, μην κάνεις έτσι. Μα δεν μου λέτε, κουνιέται και η Αθήνα. Τριάντα! Τα τζατζαλάκια μου και έφυγα! Όχι, Νιόνιο, όχι! Μα δεν έπρεπε να το πεις έτσι. Σας αφήνω, γεια! Νιόνιο, Νιόνιο! Τίποτα! Δεν ακούω τίποτα! Τώρα που έμαθα ότι κουνιέται και Αθήνα, κατεβαίνω πυρέ και παίρνω πρώτα βαπόρι για Ζάκυνθο! Νιόνιο! Αφήστε τον! Αφού θέλει να φύγει, ας φύγει. Αντίο, φιόλο του Λεβάντε! Να με ξεστοχάτε, αφέτη μου, να με αγαπάτε. Αδύο, Νιόνιο, ζήτω το φιόρο του Λεβάντε. Πάψε, μωρί, στον Άρης, μωρί, φαλτσάρης. Ψηλά και σαν
Είναι ο κόσμος ρηχός, να γελάς συνεχώς, μη σε νοιάζει κι αν είσαι.